Νομίζω ότι αν τονίσω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Κρήτη, δεν θα πω κάτι καινούριο. Θα κομίσω γλάφκα της Αθήνας. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να υπενθυμίσω εδώ στον ΟΑΚ είναι ότι πέρα από το ενδιαφέρον το οποίο έχει τοπικά χαρακτηριστικά, είναι βασικός άξονα της πολιτικής μας η περιφερειακή ανάπτυξη. Η περιφερειακή ανάπτυξη σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν δομές στην περιφέρεια εκτός του κέντρου της Ελλάδος, οι οποίες δομές θα μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, οι οποίες θα μπορούν να θέτουν τις προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίας και κυρίως να δίνουν λύσεις. Ο ΟΑΚ είναι μια τέτοια περίπτωση. Ξέρω ότι δεν είναι όλα αυτονόητα, ξέρω ότι υπάρχουν πάντοτε αντιστάσεις. Είμαστε εδώ πέρα και νομίζω ότι σε αυτό έρχεται να συνηγορήσει και η παρουσία τουλάχιστον της κυρίας Βολουδάκη αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Είμαστε εδώ πέρα και ως κυβέρνηση και ως κόμμα για να υποστηρίξουμε ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι θα πρέπει θεσμοί όπως ο ΟΑΚ να στηριχθούν και να αποκτήσουν αντικείμενο που θα δικαιώσει ακριβώς τις προσδοκίες του κόσμου στον οποίο απευθύνονται. Νωρίτερα επισκεφτήκατε το τμήμα του Βόρειου Ειδικού Άξονα Κρήτης προσκύσαμε, από Χανιά προσκύσαμε. Mm. Να μας πείτε μία εικόνα που σχηματίσατε και πού βρισκόμαστε. Αυτό ενδιαφέρει τους κρητικούς και ειδικά τους κατοίκους της Δυτικής Κρήτης. Ακούστε, ο λόγος για τον οποίο βρέθηκα εδώ πέρα είναι γιατί θέλω να δω σε ένα συγκεκριμένο τεχνικό έργο ποια θα είναι τα προβλήματα τα οποία θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Καταλαβαίνετε ότι ένα έργο δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι υπογράφουμε μία σύμβαση και ξεκινάει. Τότε έρχεται η ώρα της πραγματικότητας. Η ώρα της πραγματικότητας δεν έχει να κάνει μόνο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, αλλά και με το πώς η τοπική κοινωνία υποδέχεται το έργο και πώς το διαχειριζόμαστε όλοι από κοινού. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος. Θέλησα να εντοπίσω τα σημεία τα οποία, και αυτό θα κάνω σε όλη τη διάρκεια της παραμονής μου στην Κρήτη, τα σημεία στα οποία πραγματικά θα εμφανιστούν προβλήματα, πάντα εμφανίζονται τέτοια προβλήματα στα έργα, και να συζητήσουμε με τους τοπικούς φορείς πώς θα μπορέσουμε να τα φέρουμε σε βόλτα. Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι σε ό,τι αφορά το ΣΔΙΤ έχουν εγκριθεί οι μελέτες του ΣΔΙΤ. Άρα μέχρι το τέλος της χρονιάς θα δούμε τα πρώτα εργοτάξια να αρχίζουν να εξαπλώνονται. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο έργο, το οποίο, γιατί όπως ξέρετε μιλάμε για τρία διαφορετικά διακριτά τμήματα του ΒΟΑΚ, τρία διαφορετικά διακριτά έργα του ΒΟΑΚ. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο έργο, ήδη έχει εγκατασταθεί το πρώτο εργοτάξιο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, 5 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο είναι εν λειτουργία. Και σε ό,τι αφορά την σύμβαση παραχώρησης, περιμένουμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε τον προσωρινό ανάδοχο, κάτι που θα μας επιτρέψει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης. Και έχει μεγάλη αξία αυτό, διότι τα έργα της Κρήτης, όπως ξέρετε, αντλούν πόρους και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι απορροφήσεις που πρέπει να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επιβάλλουν να επισπεύσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την έναρξη των έργων και φυσικά και την ολοκλήρωσή τους.